Συμφωνώ. Πάρα πολύ. Καταρχάς, όταν αναφερόμουν σε εργατοπατέρες, δεν αναφερόμουν στους εργαζόμενους, προφανώς. Νομίζω εσείς μπορείτε να το καταλάβετε πάρα πολύ καλά αυτό. Υπόθηκαν κάποια πράγματα τα οποία είναι σωστά και τα είπα και εγώ πρώτος. Και τα έχω πει σαν ύποπτο χρόνο, όχι εδώ μόνο στη Βουλή, και εκτός και στους ίδιους τους εργαζόμενους. Αλλά υπόθηκαν και πάρα πολλά άλλα τα οποία δεν ευσταθούν. Καταρχάς, να συμφωνήσουμε στο απλό και στο βασικό. Έχουμε προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές στην Ευρώπη, χάρη και εξαιτίας της μεγάλης επιτυχίας της Ευρώπης. Οι άνθρωποι θέλουν να έρθουν στην Ευρώπη, γιατί η Ευρώπη είναι το καλύτερο μέρος στον κόσμο να ζει κανείς. Όσο και αν δεν θέλετε αυτά τα απλά να τα παραδεχτείτε, περί αυτού πρόκειται. Αυτή είναι μια βασική αλήθεια. Δεν θέλουν να πάνε ούτε στη Ρωσία, ούτε στην Κίνα, ούτε σε διάφορες άλλες χώρες. Θέλουν να έρθουν στην Ευρώπη. Οι κατατρεγμένοι, οι ξεριζωμένοι, οι εξαθλειωμένοι, οι πρόσφυγες, οι φτωχοί όλου του κόσμου θέλουν να έρθουν στην Ευρώπη. Αυτή είναι η επιτυχία της Ευρώπης και πρέπει να διαχειριστούμε τώρα το πρόβλημα όσο δυνατόν με μεγαλύτερη ασφάλεια, ανθρωπιά, με σεβασμό στις ανθρωπιστικές μας αξίες, και αυτό κάνει το Υπουργείο Μετανάστευσης. Αν δεν το ξέρετε, το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου δεν ασκεί καταστολή, γιατί απευθύνεστε σε μένα. Ούτε η Ευρώπη χρηματοδοτεί φράχτες. Η Ευρώπη χρηματοδοτεί, για να είσαστε συγκεκριμένοι, και επειδή τα τσουβαλιάζετε όλα και τα λέτε και τα φτιάχνετε έτσι ένα ωραίο αφήγημα, το οποίο όμως δεν υφίσταται. Λοιπόν, καταστολή και φύλαξη συνόρων κάνουν άλλα υπουργεία και καλά κάνουν και το κάνουν πολύ καλά. Όπως πρέπει να το κάνουν. Διότι η Ευρώπη έχει σύνορα. Και τα σύνορα, για να είναι σύνορα, πρέπει να φυλάσσονται. Αλλιώς δεν είναι σύνορα. Έτσι, τα απλά και βασικά. Τώρα, το δικό μας το Υπουργείο διαχειρίζεται με αποτελεσματικό και ανθρώπινο τρόπο αυτές τις παράνομες αφίξεις. Και θεωρώ ότι αυτό το μικρό Υπουργείο, με τους πολύ λίγους εργαζόμενους που έχει πράγματι, η μισή εκ των οποίων είναι συμβασιούχοι και άλλη μισή μόνιμη, αυτή είναι η αναλογία, για να ακουστεί, διαχειρίζεται το πρόβλημα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και πάντως σίγουρα καλύτερα από άλλες χώρες, πλουσιότερες και ισχυρότερες, όπως η Ιταλία. Λοιπόν, η Κύπρος, η Κροατία, η Σλοβενία. Έχουμε πάρει τα εύσημα για τη διαδικασία ασύλου. Θέλω να ακουστεί αυτό στην εθνική αντιπροσωπεία. Έχουμε μια πολύ γρήγορη, αποτελεσματική και αξιόπιστη διαδικασία απονομής ασύλου. Ένα το κρατούμενο. Και έχουμε ένα σύστημα υποδοχής και φιλοξενίας πρότυπο με 33 δομές σε όλη τη χώρα, το οποίο ακόμα και την ώρα ανάγκης σήμερα στη Θεσσαλία ήρθε να προσφέρει και πολιτική προστασία. Είναι ένα κρίσιμο πρικιό αυτό από την προηγούμενη περίοδο, το οποίο έχουμε και πρέπει διαρκώς να ενισχύουμε, διότι η χώρα χρειάζεται αυτές τις δομές, διότι το πρόβλημα είναι εδώ, θα είναι εδώ και πρέπει ανά πάσα στιγμή, παρά τις δικές σας αντιδράσεις, να μην γίνουν και να έχουμε το πρόβλημα στους δρόμους και στους κοινόχρηστους χώρους και στις πλατείες, για να δημιουργείται έτσι μια όμορφη επαναστατική κατάσταση, έχουμε καταφέρει πραγματικά να το αντιμετωπίσουμε με ανθρωπιά. Η Λέσβος, από την οποία προέρχεστε, είναι το νησί το οποίο έχει δεχτεί τη μεγαλύτερη μεταναστευτική πίεση διαχρονικά και συνεχίζει και σήμερα. Και είναι πρώτη μας προτεραιότητα. Δεν είμαστε εκεί που ήμασταν το 20, όταν είχαμε φτάσει τις 24.000 στη Μόρια, προφανώς. Τα νούμερα σήμερα μεγάλα, αλλά απολύτως διαχειρίσιμα. Και γι' αυτό κάνουμε πράγματα για τα νησιά μας. Και θα έπρεπε να το ξέρετε. Όχι μόνο το χαμηλό ΦΠΑ, το οποίο γίνεται ακριβώς εξαιτίας των προσφυγικών ροών, όχι μόνο τις επιδοτήσεις που δίνουμε και τα τοποδοτικά τέλη και μια σειρά άλλα πράγματα, και θέλουμε τη βέλτιστη δυνατή συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες, οι οποίες θα ψηφίσουν τώρα την Κυριακή τους νέους τους τοπικούς άρχοντες. Προφανώς θέλουμε μόνιμες προσλήψεις. Γι' αυτό υπάρχουν και τρέχουν δύο διαγωνισμοί του ΑΣΕΠ γι' αυτό. Αλλά υπάρχουν οι γνωστές δισκαμψίες και λειτουργίες. Και σας δίνω ένα παράδειγμα. Από τους 112 πανεπιστημιακής εκπαίδευσης που προσελήφθησαν από το Υπουργείο μας με τον προτελευταίο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, τρέχει και ένας πιο πρόσφατος, παρουσιάστηκαν για να εργαστούν στο Υπουργείο και να αναλάβουν υπηρεσία 8. 8. Οι υπόλοιποι 104 αναζητούνται. Δεν εμφανίστηκαν ποτέ. Υπέβαλαν αιτήσεις πάνω από 10.000. Κάναμε έναν μακρόσυστο διαγωνισμό να επιλέξουμε.
φτιάξαμε φακέλους κτλ. Επιτρέξαμε 112 και από τους 112 ήρθαν τελικά να εργαστούν μόνο 8. Είναι ένα πρόβλημα αυτό, το οποίο το βλέπουμε με το ΑΣΕΠ. Από εκεί και πέρα η κυβέρνηση δεν λειτουργεί αυθαίρετα και δεν νομοθετεί αυθαίρετα. Υπάρχει ένα σύνταγμα το οποίο τη δεσμεύει και πρέπει να ακούγονται οι αλήθειες εδώ. Το οποίο σύνταγμα προβλέπει ότι μόνιμο προσωπικό στη χώρα μας προσλαμβάνεται μόνο μέσα από το ΑΣΕΠ. Τέλος. Αυτό είναι με το οποίο εγώ πρέπει να κινηθώ. Και οτιδήποτε άλλο αν πάω να κάνω θα καταπέσει στο ΣΤΕ. Αφήστε που θα το καταγγείλουν όλοι για αντισταγματικό κτλ. Άρα υπάρχει ένα ζήτημα εδώ το οποίο πρέπει να δούμε. Γι' αυτό εγώ έχω δεσμευτεί ότι θα εξαντλήσω τα περιθώρια, διότι αναγνωρίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι προσφέρουν πολύτιμο και κρίσιμο έργο πραγματικά στο Υπουργείο και στη διαχείριση αυτού του μεγάλου προβλήματος. Έχουν δώσει τη ζωή τους από το 2016 και 2017. Έχουν αποκτήσει εμπειρία, πράγματι. Είμαστε πολύ περήφανοι για τη δουλειά που κάνουν και για το έργο το οποίο γίνεται, το οποίο αναγνωρίζεται διεθνώς και από τους ευρωπαϊκούς φορείς, οι οποίοι είναι πράγματι το συγχρηματοδοτούν σε μεγάλο βαθμό. Διότι δείχνουν έτσι την αλληλεγγύη. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Διεκδικούμε ακόμα μεγαλύτερη αλληλεγγύη, διότι είμαστε στην πρώτη γραμμή του ζητήματος και αφορά και τις 27 χώρες το ζήτημα, αλλά να αναγνωρίσουμε και το γεγονός ότι εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει έρθει και έχει δώσει 1,5 δισεκατομμύριο στην Ελλάδα την περίοδο 2021-2027 για τη διαχείριση του μεταναστευτικού, εκτός των έκτακτων επιχορηγήσεων που δίνει τώρα με δικές μας πρωτοβουλίες. Σας ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Ευχαριστούμε τον κύριο Υπουργό.